Λοιπόν, έχω σχεδιάσει ένα άξονα για να μπορούμε με μια μικρή δύναμη να βάλουμε μπρος μεγαλύτερη κινήτρια. Ας πούμε, έχουμε ένα κινητήρα 5 kW. Θα το μετατρέψουμε στον άξονα. Τώρα αυτά θα μπουν με σφήνες, με σφυκτήρες. Εδώ θα κάτσει ένα έδρανο. Λοιπόν, και αυτό θα δουλέψουν εδώ δύο λεμάν και αυτό θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα είναι η δύναμη από εδώ μέχρι εδώ θα πάει μέσα στο ελαττήριο. Οπότε την ώρα που πάει να ξεκινήσει το μηχανάκι θα μαζεύεται η δύναμη. Και από εδώ, να το φανταστείτε τώρα το δεδομένο, θα είναι μια τροχαλία η οποία θα δώσει στη γεννήτρια από 5 kW να δώσουμε σε μια γεννήτρια 20 kW. Τώρα, πού στηρίζεται όλη αυτή η βάση της θεωρίας? Αυτό το διπλό βολάν, double flywheel, το έχει κατασκευάσει και ένας φίλος στο ίντερνετ, ο Καπανάδε. Αυτός έβαζε μικρό παλμικό μοτέρ. Τώρα να φανταστείτε δύο βολάν, δηλαδή το ένα θα μπει εδώ, θα είναι σε αυτή τη θέση και τα άλλα πιο εδώ. Δηλαδή δύο βολάν μαζί να μαζεύει ο ένας τη δύναμη να τη δώσει στον άλλον μέσω ελαττήριου. Δηλαδή όταν θα φτάσει η κίνηση στην τροχαλία θα είναι η potential δύναμη του ελαττήριου συν τη φορά που παίρνει το βολάν το αρχικό μαζί με το δεύτερο. Εδώ ελπίζουμε να κινήσουμε την κινήτρια την 24 που σας έχω δείξει σε άλλες εκδοχές. Εδώ, επειδή το έγκεντρο το έχει μπει εδώ μέσα στη μηχανή, ελπίζουμε να το πετύχουμε, γιατί μέχρι τώρα προσπαθούμε να βάλουμε το έγκεντρο απ' έξω. Και την παλμότητα που θέλουμε μας τη κατασκευάζει, μας τη παράγει κατευθείαν το μηχάνημα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Απλά ευελπιστούμε με λίγο βενζίνη να μπορούμε να βάλουμε μπρος μια γεννήτρια 20 καβέ. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.